Τον Εύρο αναμένεται να επισκεφθεί το επόμενο διάστημα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, καθώς αποδέχθηκε την πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου να επισκεφθεί την περιοχή μετά τον σάλο που προκάλεσε η απόφαση για επέκταση του ΚΙΤ φυλακίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό με μια ενώπιο συζήτηση, διαζώσεις, να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις προς τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να γίνει αντιληπτό ότι εδώ στον Εύρο υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Κόκκινες γραμμές που έχουν σχέση με τα σύνορα και γενικότερα τη διαχείριση του μεταναστευτικού με όλες τις ιδιαιτερότητες που αυτό το ζήτημα εμπεριέχει. Ο κ. Μεταράκης αποδέχθη την πρόσκλησή μου και συμφωνήσαμε μέσα στο επόμενο 15ήμερο να γίνει αυτή η επίσκεψη στην περιοχή μας. Για την εξέλιξη ενημερώθηκε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας και προγραμματίστηκε σύσκεψη φορέων που θα του αναλύσουν τους λόγους για τους οποίους ο Εύρος αντιδρά στον σχεδιασμό της κυβέρνησης, ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Πέτροβιτς. Πρέπει να γίνει στην Ορεστιάδα προκειμένου να δοθούν όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις αλλά και να ακουστεί η άποψη των τοπικών φορέων διαζώσης. Βέβαια, στην περίπτωση που και αυτό προφανώς θα συμβαίνει, θα ισχύουν τα μέτρα ασφαλείας για τον κορονοϊό, η σύσκεψη θα γίνει κάτω υπό αυτές τις συνθήκες. Οι τοπικοί φορείς, όπως προέκυψε και από την τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας, συμφωνούν στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, όχι όμως στην επέκταση και αύξηση της δυναμικότητάς του. Αυτό τόνισε σε δηλώσεις του ο Χριστοδουλού Στοψίδης με την ιδιότητα του επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αν γίνει μια δομή που θα φιλοξενεί μέχρι 3.000 ανθρώπους, στη δύσκολη, όπως είδαμε που υπάρχουν εξάρσεις, γιατί κατά καιρούς αυτό το πρόβλημα μακάρι να τελειώσει, αλλά εκτιμώ ότι θα υπάρχει όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Σε κάποια έξαρση που θα υπάρχει σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της χώρας, αναγκαστικά, αφού δεν έχουν πού να φιλοξενήσουν τους ανθρώπους, τους φέρνουν στη δομή εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν, αυτή η δομή, εκτός της ελάχιστης θέσης εργασίας που είναι να προσφέρει και κάποιες ελάχιστες, αν θέλετε, υπηρεσίες που δουλεύουν, περιφερή επαγγέλματα που δουλεύουν δίπλα, δεν έχει να προσδώσει κάτι αναπτυξιακό, δεν συνάδει, αν θέλετε, με την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής μας και έχει να δημιουργήσει μόνο προβλήματα. Γι' αυτόν τον λόγο, εμείς μένουμε στη θέση μας αυτή, ότι ναι, μεν να τροποποιηθούν και να φτιαχτούν οι συνθήκες διαβίωσης για αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κανόνες και νομοθεσίες, αλλά χωρίς την αύξηση χωρητικότητας. Αυτή είναι η δική μας θέση και αυτή καλέσαμε σε Περιφερειακό Συμβούλιο έκτακτο να συζητήσουμε. Η Περιφερειακή Σύνθεση ζήτησε έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα.